Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, πρώτη-τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας, μέρα Πέμπτη, 9 λεπτάκια μετά τις 2. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Χιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, να δούμε τι υπάρχει από αγωνιστική δράση, τι υπάρχει από μεταγραφικά νέα και γενικότερα ό,τι κινείται, ό,τι παίζει αυτές τις ημέρες. Ολοκληρώνεται μια εβδομάδα και από την επόμενη αναμένεται με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όσα έχουμε να δούμε στο φινάλε της εβδομάδας στην αγωνιστική δράση. Προφανώς αναφέρομαστε στις διοργανώσεις που είναι σε εξέλιξη, σε Κόπα Αμέρικα, σε Κόπα Αφρικα και το Μουντιάλ Γυναικών που απασχολεί και αυτό όλο και περισσότερο, ειδικά τώρα που μπαίνει στην προημιτελική του φάση. Έχουμε φυσικά και τα μεταγραφικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα σε αυτήν εδώ την ώρα. Για να ξεκινήσουμε με το Κόπα Αφρικα, το οποίο χθες είχε 3 παιχνίδια. Με την Αίγυπτο, τη διοργανώτρια του Αίγυπτο, να κερδίζει με 2-0 τον Κονγκό και να σφραγίζει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, στη φάση των 16. Η Ουγκάντα με τη Ζιμπάμπουε ανέδειξαν ισόπαλες με σκορ 1-1 και είναι όλα ανοιχτά για το ποια θα είναι η ομάδα που θα τον ακολουθήσει. Οι ομάδες, καθώς θα περάσουν και 4 από τις 6 καλύτερες τρίτες των 6 ομίλων της διοργάνωσης, που για πρώτη φορά φέτος διεξάγεται με 24 ομάδες, σε μια καινοτομία που υπάρχει. Νιγηρία Γουινέα 1-0 στο άλλο παιχνίδι που έγινε νωρίς, το πρώτο χρονικά της ημέρας χθεσινής. Οι Νιγηριανοί που ούτως ή άλλως ήταν το φαβορί και έχουν αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές στη σύνδεσή τους. 3 παιχνίδια έχει και σήμερα το μενού. Στις 5.30 το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας είναι ανάμεσα σε Μαδαγασκάρη και Μπουρουντί. Το ξακουστό Μπουρουντί, ποδοσφαιρομάνα μεγάλη. Εντάξει, και Μαδαγασκάρη φυσικά. Σενεγάλη Αλγερία το άλλο παιχνίδι, Σενεγάλη του Μανέ και των αρκετών ακόμη παικτών που μπορούν να κάνουν διαφορά. Η Σενεγάλη που δεν τη λες και φαβορή, δεν χαρακτηρίζεται και ως ένα από τα φαβορή της διοργάνωσης, είναι η αλήθεια, αλλά έχει ποδοσφαιριστές που πράγματι μπορούν να απασχολήσουν και μπορούν να ξεχωρίσουν και σε αυτή τη διοργάνωση. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει με 2-0 την Τανζανία και σήμερα θέλει να κάνει βήμα πρόκριση απέναντι στην Αλγερία, που επίσης αντίστοιχα, όπως τα λέμε και για την Σενεγάλη, έχει παίκτες όπως ο Μαχρές, φυσικά το μεγάλο της όπλο στην επίθεση, που μπορούν να ξεχωρίσουν στο τουρνουά και να οδηγήσουν την ομάδα ίσως και σε έκπληξη, στο να πάει δηλαδή μακριά. Κένια Τανζανία είναι το βραδινό μάτς της ημέρας στις 11, εκεί όπου νομίζω έχουμε και πάλι φαβορί την Κένια, που σε σχέση με την Τανζανία κάτι καλύτερο μπορεί να περιμένουμε να δούμε από τους Κενιάτες. Το Κόπα Αμέρικα περιμένουμε να ξεκινήσει η προημιτελική φάση, η οποία ξεκινά απόψε το βράδυ, μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, ξημερώματα Παρασκευής, στις 3.30 για όσους ξενυχτήσετε απόψε και δεν σας πάρει ο ύπνος 12, 1, 2, πιάσετε και 3, ή όσοι ξυπνάτε πάρα πολύ νωρίς για να πάτε στη δουλειά στην Παρασκευή, θα βάλετε ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα. 3.30 ώρα είναι το παιχνίδι αυτό, στη μέση της βραδιάς ουσιαστικά. Ζέστη πολύ θα έχει, οπότε μην κοιμηθείτε. Καθίστε να δείτε το παιχνίδι. Βραζιλία, Παραγουάη, Σελεσάο, η διοργανώτρια οικοδέσποινα του τουρνουά Σελεσάο, που έχει στόχο φυσικά την κατάκτηση του τροπέου, που προέρχεται από την φάση των ομίλων χωρίς να δεχτεί γκολ, με τον Άλισον να κρατά παραβίαση στην εστία του και να συνεχίζει το σερί που είχε και με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν διασυλλογικά. Οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν την απώλεια του Νεϊμάρ, αλλά έχουν δείξει και ειδικά στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου με το 5-0, το επιβλητικό 5-0 απέναντι στο Περού, ότι μπορούν να πάνε μακριά και να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο μάλιστα. Με τον Φιρμίνο, με τον Κουτίνο, με τον Έβερτον, που είναι η έκπληξη διοργάνωσης ως τώρα, που μπορούν να κάνουν διαφορά και τους περιμένουμε να τους δούμε και στο πρώτο νοκάουτ απέναντι στην Παραγουάη. Είπαμε στις 3.30 αυτό απόψε για όσους ξενυχτήσετε έτσι, στο ξημέρωμα της Παρασκευής, στο Πόρτο Αλέγκρε το παιχνίδι. Αύριο το βράδυ στις 10 είναι το μάτς της Αργεντινής με τη Βενεζουέλα. Αργεντινή που εν αντιθέσει με τη Βραζιλία έχει απογοητεύσει από τη φάση των ομίλων. Συνεχίζει αυτό το κακό σερί που έχει στις τελευταίες διοργανώσεις και από άποψη εμφανίσεων και γενικότερα τον προβληματισμό που εκπέμπει τα τελευταία χρόνια ως εθνική ομάδα η Αλμπισελέστε. Απέναντι στη Βενεζουέλα τώρα έχει θεωρητικά εύκολο να το πούμε έργο, βατό έργο. Είναι το φαβόρι πάντως για να περάσει, να πάει στα ημιτελικά. Και από εκεί πέρα όλα γίνονται. Θα συναντήσει βέβαια τη Βραζιλία, εάν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, συγγνώμη, και περάσουν και οι δύο. Και το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διασταύρωση μεταξύ των δύο, που έχουμε και χρόνια να τη δούμε σε Κόπα Αμέρικα. Λοιπόν, και αύριο το βράδυ στις 12 θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Όσοι μείνετε ξύπνοι στις 2, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, υπάρχει το Κολομβία Χιλή, που είναι ίσως το μοναδικό ντέρμπι, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτή τη φάση τη προημιτελική. Και βράδυ Σαββάτου στις 10 θα είμαστε και παρέα εδώ στο Post Games, στο Λίμπερο. Ουρουγουάη, Περού. Η Ουρουγουάη που νομίζω είναι η ομάδα που έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα και στους ομίλους και γενικότερα αποτελεί φαβορή και λόγω των ποδοσφαιριστών, των πολύ ποιοτικών ποδοσφαιριστών που διαθέτει.
Για να κλείσουμε και με τι διοργανώσει που είναι σε εξέλιξη, μια και πιάσαμε σήμερα στο χειρίμα τη εκπομπή την αγωνιστική δράση που έχουμε αυτέ τι ημέρε. Στο Μουντιάλ Γυναικών, στην προημιτελική του φάση πια, έχουμε τα παιχνίδια που ξεκινούν αύριο. Όχι, σήμερα. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι, 27 έκτου. Στι 10 το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία. Νομίζω ότι έχουν και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ αυτά τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών που διεξάγεται στα γήπεδα τη Γαλλία. Νορβηγία-Αγγλία το απόψινό παιχνίδι στις 10. Αύριο βράδυ Παρασκευή στις 10 Γαλλία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Σάββατο το απόγευμα στις 4 Ιταλία-Ολλανδία. Και στις 7.30 επίσης το Σάββατο Γερμανία-Σουηδία. Ενδιαφέροντα παιχνίδια όλα. Έχουμε δει ήδη ξεχωριστές στιγμές και από πλευράς θεάματος, συναρπαστικά μάτς, παρατάσεις, πέναλτι. Γενικότερα, το γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας του, ίσως. Αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο γενικώς. Μάλιστα, προχθές μάθαμε ότι η Real Madrid ανακοίνωσε επίσημα την αγορά ποδοσφαιρικής γυναικείας ομάδας της Τάκουν για να συμμετέχει κανονικά στην πρώτη κατηγορία στο πρωτάθλημα. Την περσινή σεζόν είδαμε Γιουβέντους και Ατλέτικο να γεμίζουν τα γήπεδά τους σε αγώνες των γυναικείων ομάδων τους. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας θα δαπανίσει ένα ποσό γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξει κι άλλο το γυναικείο ποδόσφαιρο και να μεταδώσει τηλεοπτικά ορισμένα παιχνίδια με σεζόν. Γενικότερα, σε όλη αυτή τη φάση ανάπτυξη που υπάρχει, είναι το φετινό Μουντιάλ Γυναικών για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τομέα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, και πριν περάσουμε σιγά-σιγά στους ρεπόρτερ μας για να μας δώσουν τις τελευταίες πληροφορίες, τις τελευταίες εξελίξεις σε Άρη και ΠΑΟΚ, καθώς στον Ηρακλή δεν έχουμε κάτι νεότερο σχέση με αυτά που ξέραμε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν προκύπτει κάτι καινούριο ουσιαστικά επί της ουσίας που να δίνει κάποια λύση στο πρόβλημα. Στο μπάσκετ φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις με τον Καστρίτη να καταλήγει στο Ιβανόφι, όπως φαίνεται, και τον Μέξα να αποχωρεί από το σύλλογο. Δεν ξέρω αν έχουμε και έτσι κάποιο είδους ανταλλαγή, όχι μεταξύ των πλευρών, αλλά ο Μέξας τώρα που φεύγει, αν καταλήξει και στον Άρη. Δεν ξέρω αν το δούμε αυτό. Πάντως ο Καστρίτης που είναι και προπονητής της Εθνικής Εφήβων αυτή την περίοδο που έχει και το τουρνουά που έχει, θα έχει αποτελέσει ούτως ή άλλως ήδη παρελθόν από τον Άρη και όπως φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή μετά την επιστροφή της έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια στην Α1, στην μπάσκετ λίγη νέα σεζόν. Στη χειρότερη της φάση την πετυχαίνει, βέβαια, στη χειρότερη κατάσταση του πρωταθλήματος Α1. Το βόλεϊ είχαμε μεταγραφική βόμβα, η οποία σήμερα επισημοποιήθηκε πριν από μισή ώρα περίπου. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλίνιχ, ο Δημήτρη Ηλίνιχ, ο Ρώσος ακραίος 32 ετών με μεγάλες επιτυχίες στο παλμαρέ του, πλούσια καριέρα πίσω του. Έχει κατακτήσει πολλά και σημαντικά, πολλές διακρίσεις, έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων το 2014-2015. Γενικότερα στο Champions League έχει πάρει, έχει πάρα πολλές διακρίσεις στην καριέρα του. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη για το βόλεϊ, για την ομάδα βόλεϊ του Δικεφάλου που θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις πρωταθλημάτων μετά από 2 χρόνια και να διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο. Ο Ηλίνιχ είναι ένα από τους παίκτες που μπορούν να κρατήσουν εκεί ψηλά τους ασπρόμαυρους και σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτησή του από το ΤΑΠΑΟΚ. Όπως διαβάσαμε, εντάχθηκε, ξεκίνησε μάλλον η συνεργασία του. Δεν δίνουν χρονική, λογικά για ένα χρόνο θα είναι η συνεργασία με τον Ρωσοπαίκτη και θα δούμε συνέχεια αν επεκταθεί. Το θέμα του Άρντα σήμερα είχαμε την απολογία του Αιγύπτιου. Του Αιγύπτιου, συγγνώμη, ζήτησε συγγνώμη για όλη αυτή την αναστάτωση που έχει προκαλέσει και γενικότερα όλο αυτό το σάλο που έχει ξεσπάσει στην χώρα του και στην εθνική ομάδα, πιο συγκεκριμένα που θέλει να κατακτήσει και το Κόπα Αφρικά. Είχαμε και την τοποθέτηση του Σαλάχ για το θέμα νωρίτερα το πρωί, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, αλλά τόνισε, βέβαια, περασπίστηκε κατά κάποιο τρόπο και του συμπαίκτη, λέγοντας πως δεν πρέπει να στείλουμε και στην κιλοτίνα τον Ουάρντα για αυτό που έχει κάνει. Πρέπει να πιστεύουμε στις δεύτερες ευκαιρίες, πρέπει να καθοδηγήσουμε και να συνεχίσουμε την εκπαίδευση, η οποία δεν είναι απάντηση. Είπε μεταξύ άλλων, έγραψε μάλλον σε μήνυμά του στα social media ο Μο Σαλάχ για τον συμπαίκτη του στην Εθνική Αιγύπτου, τον Ουάρντα, πρώην μάλλον συμπαίκτη, καθώς έχει τεθεί εκτός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Αιγύπτου ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα πάρουν και οι ασπρόμαυροι για το μέλλον του, καθώς ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται στα πλάνα. Και μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί μετά και από αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα ουσιαστικά που έχει υποπέσει, άσχετο αν ήταν εκτός ΠΑΟΚ. Γνωρίζουμε καλά, όλοι γνωρίζουν όλοι στον ΠΑΟΚ πολύ καλύτερα την συμπεριφορά του Άρντα και το τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει εξαγωνιστικά. Οπότε μένει να φανεί να ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι και το μέλλον του και αν θα βρει ομάδα ΠΑΟΚ να τον παραχωρήσει.
ή τι μέλη γένεσαι, τι πρόκειται να συμβεί. Για τον Στόχ και τα μεταγραφικά θα πούμε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε και χθες προπονήσεις άλλωστε. Πάμε τώρα να περάσουμε στα του Άρη, να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας πει ό,τι συμβαίνει εκεί. Καλησπέρα Νίκο. Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία, ετοιμάζεσαι σιγά σιγά. Έτσι, για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Δεν θα πας Ολλανδία, έτσι? Δεν τα ρωτάνε αυτά, Γιώργο. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Δεν τα ρωτάνε αυτά στον αέρα τώρα. Μην πας να κάνεις σύντριγκα, πες. Δεν τα ρωτάνε αυτά, Γιώργο μου. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Αλλά το ότι η ομάδα να χωρίσει σε λίγα 24 ώρες για την Ολλανδία. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Η ομάδα χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο, να χωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία, δηλαδή. Δεδομένο και αυτό. Και περιμένουμε. Βάλε τους ποδοσφαιριστές να συγκεντρώσουν υπογραφές. Δεν φεύγουμε χωρίς τον Νίκο, δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, φεύγει η ομάδα σε λίγες μέρες και περιμένουμε μέχρι την Κυριακή να δούμε αν θα προσθεθούν κάποιοι ακόμα ποδοσφαιριστές στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το Άρνεμ, όπου θα καταλύσει ο Άρης μέχρι τις 12 Ιουλίου. Βέβαια τα πρόσωπα αυξάνονται συνεχώς. Για την ώρα αυτές τις τελευταίες μέρες με γνώριμα πρόσωπα, δηλαδή τον Γκόρχουτ που έχει μπει χθες και αυτό σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Μπάσα επέστρεψε χθες το βράδυ και αυτός υπολογίζεται πλέον από σήμερα. Αύριο επιστρέφει και ο Σιώπης, ο οποίος βέβαια είναι τραυματίας και είναι λίγο φιδές εξαιρετική του, θα προσπαθήσει να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από την ομάδα που η ομάδα θα βρίσκεται στην Ολλανδία. Μέσα στη μέρα περιμένουμε και τον Ρόουζ να έρθει στην Θεσσαλονίκη, ναι, για να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του στον Άρη, αφού ο Άρης θα βρει και με τη Λοριάν, θα βρει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, να ολοκληρωθεί και το συγκεκριμένο κομμάτι και να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη, δίνοντάς του μια επιλογή ποδοσφαιριστή για τα στόπερ, στην οποία πόνταρει πολύ ο 54χρονος τεχνικός. Άλλωστε επέμενε και αυτός, ώστε ο Ρόουζ να συνεχίσει την ομάδα και την επόμενη χρονιά. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό βέβαια, το έχουμε ξαναπεί, ότι ο Άρης θα σταματήσει εδώ. Θέλει να πάρει ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Απλά πλέον έχοντας Ρόουζ, Βέλες, Δελιζήση και Σόουζα, δεν βιάζεται ιδιαίτερα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, ούτως ή άλλως αριθμητικά είναι καλά. Τώρα, αν αποκτηθεί και ένας πρώτης γραμμής, πιο ποιοτικός, ας πούμε, παίκτη για να είναι ο βασικός ηγέτης άμυνας, μετά ίσως να χρειαστεί να προχωρήσει και σε παραχώρηση κάποιο. Γιατί με πέντε στόπερ, δεν ξέρω, κάποιος αναγκαστικά μέσα στη σεζόν θα μείνει παραπονεμένος και. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ο Άρης να πάει τώρα με 5 στόπερ μέσα σε ζώνη να αποκτήσει ένα ακόμα. Εντάξει, και το Άρης αυτή τη στιγμή είναι, καλά είναι αριθμητικά, γιατί αν βγάλεις τον Γκάμα που είναι τραυματίας, έχει 23 ποδοσφαιριστές ο Παντελίδης. Και βάζω μέσα και τον νεαρό τον Μπαγκαλιάνη, τον κεντρικό αμυντικό, και τον Νταλίπη, ο οποίος τις τελευταίες μέρες δοκιμάζεται από τους κιτρινόμαυρους. Γι' αυτό είναι, μάθαμε κάτι περισσότερο. Όχι, δεν έχουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Για το συγκεκριμένο θα δούμε. Θα δούμε και αν θα συμπεριληφθεί και στην αποστολή για την Ολλανδία. Εκεί θα ξεκαθαρίσει κιόλας, λογικά. Όπως θα δούμε αν θα συμπεριληφθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές, αν θα συμπεριληφθούν και όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι γενικότερες προπονήσεις αυτές τις μέρες στην Ολλανδία, ή αν θα μείνουν κάποιοι εκτός. Εντάξει, πάντως ο Άρης σε όλες τις θέσεις, αν εξαιρέσει αυτή το αριστερό μπακ, έχει από 2 ποδοσφαιριστές. Βέβαια υπάρχει και ένας ακόμα. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί αυτό το διάστημα να αποτελέσει εναλλακτική του Κόρχουτ και είναι ο Τζανακάκης, ο οποίος βέβαια έχει περιπτώσει. Νίκο, αν θέλεις κουνήσου λίγο, γιατί σε χάνουμε σε κάποιες φάσεις, με το σήμα προφανώς. Μ' ακούτε το? Τώρα σε χάσαμε πάλι λίγο. Μ' ακούτε? Τώρα μια χαρά. Ωραία. Ο Τζανακάκης, ο οποίος δεν υπολογίζεται, έχει ενημερωθεί δεν υπολογίζεται, αλλά κανονικά είναι στις προπονήσεις από την πρώτη μέρα, στην προετοιμασία της ομάδας, και δεν ξέρω τώρα αν τελικά θα ακολουθήσει και την αποστολή στην Ολλανδία. Ενδεχομένως το θεωρώ πιθανό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες να το δούμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά το Σούντγκρεν και δεν ξέρουμε αν μέχρι την Κυριακή θα έχει τελικά κάποιος αρεπέξει για το αριστεράχρο της άμυνας. Άρα, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, ναι, δεν υπολογίζεται, αλλά είναι μια εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον λειτουργικά το χρειάζεται ο Παντελίδης για να βγαίνουν οι προπονήσεις Ναι, μπορεί να δουλεύει και τις ασκήσεις και τα διπλά και όλα. Αυτό ακριβώς. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα, γιατί αυτές τις μέρες κινούμαστε και στους ρυθμούς της αυριανής ανοιχτής προπόνησης. Ανακοίνωσε η ΠΑΕ πριν λίγο ότι η μπουτίκ θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 9 το βράδυ αύριο, γιατί κανονικά κλείνει στις 6. Αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η ανοιχτή προπόνηση, όσοι θέλουν να φάνε νωρίτερα ή μετά την προπόνηση από την μπουτίκ να πάρουν το διαρκείας τους ή να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι, θα έχουν τη δυνατότητα
από κάτω μέχρι τις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Η προπόνηση μια... αύριο τι ώρα είναι, Νίκο, 7.30? 7. 7. Ξεκινάει, νωρίτερα θα γίνουν κάποιες δηλώσεις και είναι πιθανό να βρεθεί σε αυτήν και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Για να δει κι αυτός έτσι από κοντά την ομάδα, να δει λίγο και τον κόσμο που θα μαζευτεί στην θύρα 7 του Κλειάνδης Βικελίδης, ελπίζω ότι θα είναι αρκετοί, και λογικά για να μιλήσει και με τα στελέχη της ομάδας όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν και τα υπάρχοντα δεδομένα. Πρέπει να έχει χρόνια να το κάνει αυτό, Άρης, έτσι, ανοιχτή προπόνηση, έτσι με κόσμο, θυμίζει λίγο από τα παλιά καλά χρόνια, Κοίτα, την τελευταία τετραετία σίγουρα δεν το είχε κάνει. Ναι. Πριν επιστρέψει βασικά και πέρυσι δεν το είχε κάνει. Ναι. Γιατί είχε φύγει κατευθείαν για το Βέρμιο. Νομίζω τελευταία φορά μπορεί να ήταν και σεζόν 13-14, αλλά τις καλές εποχές ήταν ένας θεσμός η ανοιχτή προπόνηση για τον Άρη. Συνήθως ήταν η πρώτη. Εντάξει, τώρα επειδή φέτος δεν υπήρχαν και πολλά άτομα τις πρώτες μέρες, γι' αυτό και οι άνθρωποι του Άρη περίμεναν κάθε εβδομάδα να μαζευτούν περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Αυτά από τέτοι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αναμένουμε έτσι. Περισσότερο το απόγευμα. Έτσι, ωραία, έτσι. Ωραία. Καλή συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι συμβαίνει στον Άρη. Φυσικά περισσότερα και πιο αναλυτικά στις 5 στο All About Arsenal Air εδώ στο Λίβερο 107,4. Είπαμε αύριο είναι και ανοιχτή προπόνηση. Όσοι φίλοι του Άρη θέλετε να πάρετε μια πρώτη γεύση πριν αναχωρήσει η ομάδα τη Δευτέρα για την Ολλανδία και πριν ξαναδείτε ουσιαστικά από κοντά του ποδοσφαιριστές σε αγώνα πλέον στις 18 Ιουλίου που είναι το φιλικό, το τελευταίο, η πρόβα Τζενεράλε για τον Άρη εδώ στο Κλάνης Βικελίδης με τον Ατρόμητο και στις 25 φυσικά το μάτς, το πρώτο επίσημο της σεζόν για τα προγραμματικά του Europa League κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. Αύριο λοιπόν είναι μια πρώτη ευκαιρία για τους φίλους των Κεντρών Μαύρων να δουν Άρη, να μυρίσουν Άρη έτσι, για πρώτη φορά για τη νέα σεζόν που ξεκινά. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο Λίμπερο παντού. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος για να δούμε ό,τι συμβαίνει στα του ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται με στόχο, να δούμε ποιοι ήταν και ποιοι έλειπαν από τη χθεσινή πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ να μπαίνει σε ρυθμούς προπονήσεων. Θα μας τα πει ο Σέργιος Αναστασιάδης, ποιοι ήταν παρόντες, ποιοι ήταν απόντες και τι έχουμε να περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες για το Δικέφαλο που επίσης αναχωρεί την Δευτέρα. Αλλά εκεί δεν θα έχουμε ανοιχτή προπόνηση όπως φαίνεται, εκτός και αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Επομένως. Μπαίνουμε έτσι για τα καλά σε ρυθμούς προπονήσεων, προετοιμασίας, βασικού σταδίου και όλα αυτά πριν περάσουμε και στα φιλικά και στα προκριματικά παιχνίδια της Ευρώπης. Θα δούμε φυσικά στο δεύτερο μέρος ό,τι συμβαίνει και στα μεταγραφικά και στον διεθνή χώρο. Είχαμε και κανένα δύο ανακοινώσεις παικτών σήμερα και γενικότερα σενάρια που προχωρούν. Πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε εδώ. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο παντού μέρος δεύτερο. Και θα συνεχίσουμε όπως είπαμε μετά τα όσα είδαμε στο πρώτο μέρος. Θα συνεχίσουμε με τα μεταγραφικά ξεκινώντας για να περάσουμε στα του ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σε μια έτσι γενική ματιά στη μεταγραφική επικαιρότητα που υπάρχει. Χθες ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Σεμέδο. Τελείωσε αυτό το σύριαλ με τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό που αποτελεί επίσημα παίκτη των Ερυθρολεύκων πλέον. Ήταν να έρθει, να μην έρθει, να βάγισε, χάλασε, ξαναέφτιαξε. Τελικά είναι παίκτη του Ολυμπιακού από χθες και επίσημα ανακοινώθηκε η μεταγραφή ο Σεμέδο. Ενώ γράφτηκαν και διάφορα δημοσιεύματα, υπήρχαν και από τη Μάρκα, υπήρχε δημοσίευμα που έγραφε ότι ξεφορτώθηκε μία από τις χειρότερες μεταγραφές της η Villarreal. Να το δούμε αυτό στην πράξη, θα το δούμε στο γήπεδο τι έχει να δώσει ή τι δεν έχει να δώσει ο Σεμέδο στον Ολυμπιακό, στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Λαμπρόπουλος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος από την ΑΕΚ μετακομίζει στην Ισπανία, καθώς ανακοινώθηκε νωρίτερα η μεταγραφή του στην Deportivo La Coruña για τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό. Είναι πρώτη μεταγραφή μάλιστα στην Deportivo La Coruña, η οποία το περασμένο Σάββατο δεν τα κατάφερε κόντρα στην Οσασούνα και ιτήθηκε με 3-0, παρότι είχε νικήσει με 2-0 στο πρώτο μάτι για τα Μπαράζα Ανόδου. Έχασε την άνοδο, έχασε την ευκαιρία για να επιστρέψει στην Πριμέρα Διβιζιόν. Θα συνεχίσει στην Σεγούντα Διβιζιόν, οπότε και την νέα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Εκεί θα αγωνιστεί ως το 2021, διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Όπως διαβάζουμε σήμερα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ιράν, κοιτάζει την περίπτωση του 26χρονου τερματοφύλακα της Περσέπολης, Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ. Αυτόν θέλει για να ενισχύσει την εστία του ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πώς συνδέεται, καθώς χθες ή προχθές ήταν, είδαμε πρωτοσέλιδο για τη συγκεκριμένη ομάδα για την Περσέπολης, τον Τάκη Λεμονή που είχε βρεθεί εκεί και έγινε και πρωτοσέλιδο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αναλάβει την ομάδα της Περσέπολης. Εν πάση περιπτώσει. Πολλά τα σενάρια,
Ένα σενάριο το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και φαίνεται από χθες βράδυ ότι κλείνει οριστικά και αναμένεται η ανακοίνωση μόνο για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφική κίνηση, είναι αυτό του Μανολά. Ο Στέλιος Μανολάς, ο Κώστας Μανολάς, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νάπολη, όπως φαίνεται. Μάλιστα, η Ρώμα θα εισπράξει 34 εκατομμύρια ευρώ και η Νάπολη θα τη δώσει και ως αντάλλαγμα τον Διαβαρά για να πάρει τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό που θεωρείται top. Θεωρείται από τους κορυφαίους στο Ιταλικό πρωτάθλημα, στο Ιταλικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και μάλιστα, εφόσον ολοκληρωθεί το deal, θα μιλάμε για την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία μέχρι στιγμής. Και έχει ένα ωραίο θεματάκι φιλοξενεί το SDNA ιστοσελίδα για τις 10 πιο ακριβές μεταγραφές Ελλήνων παικτών που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Και όπως είπαμε, ο Μανολάς με τα 34 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσει η Νάπολη στη Ρώμα για να τον αποκτήσει και τον Διαβαρά αντάλλαγμα, θα γίνει ο ακριβότερος, η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει γίνει για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα περάσει στην πρώτη θέση επομένως της σχετικής λίστας, ενώ θα πάρει και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο ο Μανολάς, όπως έγραφαν χθες στην Ιταλία, γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μια χαρά, δεν το χαλάς καθόλου. Θα είναι και τετραετές λογικά. Οπότε μιλάμε για περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει ο Κώστας Μανολάς στο συμβόλαιο του με την Νάπολη. Μιας και αναφερθήκαμε στις 10 ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων παικτών, να δούμε τη σχετική λίστα με το top 10 αυτό που διαμορφώνεται. Ο Μανολάς, όπως είπαμε, θα πάρει τη θέση στην κορυφή με 34 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσει η Νάπολη στη Ρώμα για να τον αποκτήσει και θα προσπεράσει, θα αφήσει πίσω του τον Κώστα Μήτρογλου, για τον οποίο η Μαρσέη είχε δώσει στην Μπενφίκα 27,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ήταν μέχρι πρώτη στην πρώτη θέση, θα τον ξεπεράσει ο Κώστας Μανολάς. Ακολουθεί η μεταγραφή του Παναγιώτη Ρέτσο από τον Ολυμπιακό στη Λεβερκούζεν. Τώρα εδώ βέβαια 22 εκατομμύρια ευρώ γράφουν ότι κόστησε στη Λεβερκούζεν ο Ρέτσος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσό είναι πραγματικό και δαπανήθηκε όντως. Είμαστε λίγο δύσπιστοι σχετικά με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και η αλήθεια είναι ότι και ο Ρέτσος δεν είχε την. Εντάξει, και τραυματισμό το παιδί βέβαια. Δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη. Ακολουθεί η μεταγραφή του Παπασταθόπουλου από την Ντόρτμουντ στην Άρσεναλ που αγωνίζεται πλέον ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ είχε κοστίσει πέρσι το καλοκαίρι. Υπάρχει στη συνέχεια η μεταγραφή του Μήτρογλου από τον Ολυμπιακό στη Φούλαμ. Δύο φορές οπότε σχετική λίστα ο Κώστας Μήτρογλου. 15.200 είχε κοστίσει στη Φούλαμ η απόκτηση του από τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια είναι και πάλι ο Κώστας Μανολάς στην πρώτη του μεταγραφή εκτός Ελλάδος από τον Ολυμπιακό στη Ρώμα. Η Ρώμα είχε δαπανίσει 13 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Μανολά. Τώρα βέβαια η Νάπολη για να τον πάρει από τη Ρώμα θα δώσει 21 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Συν ένα ποδοσφαιριστή της, καταλαβαίνετε γιατί εξέλιξη μιλάμε. Εντάξει, εδώ δεν χωρά καμιά αμφιβολία για τον Κώστα Μανολά που θεωρείται από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στο Ιταλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως. Και είχε απασχολήσει και τη Γιουβέντους και αυτό λέει πολλά. Η Γιουβέντους, η οποία θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς της με τον 20χρονο τον Ντελίχτ, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ηλικία του αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση του στόπερ. Ο Ντελίχτ επενδύει και στο μέλλον και παίρνει ένα έτοιμο παίχτη η Γιουβέντους. Θα τον αμύφθηκε και πλουσιοπάροχα φυσικά, γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να είναι το συμβόλαιό του. Πολλά μπόνους, γύρω στα 75 θα δώσει τον Άγιαξ. Μιλάμε για ποσά που ξεφεύγουν. Για να συνεχίσουμε όμως με τη λίστα των ακριβότερων μεταγραφών Ελλήνων παικτών, ο Σεϊταρίδης ακολουθεί τον Μανολά, μάλιστα με δύο μεταγραφές του να είναι στις θέσεις 7 και 8 του top 10. Ο Σεϊταρίδης είχε πωληθεί από την Δυναμό Μόσχας στην Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ νωρίτερα από την Πόρτο είχε πωληθεί στην Δυναμό Μόσχας έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ρώσοι είχαν πολύ χρήματα και έδιναν την Δυναμό Μόσχας. Και είχαν πάρει με 10 εκατομμύρια ευρώ το Σεϊταρίδη από την Πόρτο και στη συνέχεια τον πούλησαν έναντι 12 στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένατος στη λίστα είναι ο Ανδρέας Σάμαρης, για τον οποίο η Μπενφίκα είχε βγάλει από τα μία τις 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό. Και ακολουθεί τελευταίος, ίδιο είναι το ποσό βασικά, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος από την Λεβερκούζεν πήγε στο Αμβούργο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή είναι και η 10 πιο. Έτσι, όχι ακριβοπληρωμένοι, δεν πρόκειται για τα συμβολέα τους. Αυτοί που έχουν κοστίσει περισσότερο. 10 πιο ακριβοφόρητοι Έλληνες ποδοσφαιριστές με τις μεταγραφές τους που απασχόλησαν. Και εντάξει, νομίζω καταλαβαίνετε, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις και στις 10 για μεταγραφές σε ομάδες του εξωτερικού. Στις 4 περιπτώσεις, βέβαια, πωλήθηκαν από την Ελλάδα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό. Και ο Σάμαρης στην Μπενφίκα έναντι 10 εκατομμύρια ευρώ και ο Μανολάς από τον Ολυμπιακό στη Ρώμα για 13 εκατομμύρια ευρώ.
ο Ρέτσος στη Λεβερκούζεν και ο Μίτρογλου από τον Ολυμπιακό στη Φούλαμ όταν είχε φύγει στο εξωτερικό για πρώτη φορά. Ο Γουαρδιόλα φέρεται να θέλει τον Ίσκο στην Manchester City. Ο Ζιντάν θέλει Πογκμπά ή Φαμπιάν για τη μεσαία γραμμή της Ρεάλ. Θέλει γενικότερα να αλλάξει τη φιλοσοφία του παιχνιδιού της Βασίλισσας στο Ζιντάν, δίνοντας ενέργεια και δυναμισμό και στη μεσαία γραμμή της έλλειπη φρεσκάδα την περσινή σεζόν, και αυτό ήταν εμφανέστατο και στο Champions League με τον τρόπο που της επέβαλε τον ρυθμό του Άγιαξ μέσα στο Μπερναμπέου στο μάτς για τους 16. Θα υπάρχει ο Γιώβιτς μπροστά, μπορεί να αλλάξει και σχηματισμό, γενικότερα παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς θα προσεγγίσει ο Ζινεντίν Ζιντάν τις αλλαγές που θέλει να κάνει εν ώψη της νέας σεζόν στο ρόστερ και στον τρόπο παιχνιδιού, στο αγωνιστικό στυλ της Βασίλισσας. Σε ένα άλλο σενάριο που απασχολεί και αυτό πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες, και δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει σχέση και λίγο και με την απουσία του Νεϊμάρ από το Κόπα Αμέρικα. Θέλει και ο ίδιος έτσι να δίνει τροφή, να απασχολεί τα μίντια, εφόσον δεν μπορεί να το κάνει αγωνιστικά επειδή λείπει από το Κόπα Αμέρικα, στο οποίο πολύ θα ήθελε να είναι φυσικά, στην πατρίδα του γίνεται, θα ήθελε να οδηγήσει αυτό στην εθνική του ομάδα στην κατάκτηση. Δεν μπορεί να το κάνει και γι' αυτό το λόγο ίσως ταΐζει και τα ΜΜΕ καθημερινά για να παίζουν με το όνομά του και να είναι στο προσκήνιο ο ίδιος. Μιλάμε ούτως ή άλλως για παίκτες που είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Καθημερινά λοιπόν τα σενάρια και δημοσιεύματα σε Ισπανία, σε Γαλλία, γενικότερα στον ευρωπαϊκό τύπο για τον Νεϊμάρ, για Μπαρτσελόνα, για Ρεάλ, για το που θα καταλήξει. Γράφανε οι Καταλανοί στη Sport, την εφημερίδα της Καταλωνίας, ότι, της Βαρκελόνης, ότι πρόκειται να καταλήξει οριστικά στο Camp Nou. Τα έχουν βρει η Μπαρτσελόνα με την πλευρά του παίκτη για την μεγάλη επιστροφή. Σήμερα διαβάζουμε μία δήλωση του αντιπροέδρου της Μπαρτσελόνα, του Ζόρντι Καρδονέρ, ο οποίος λέει, επιβεβαιώνει με, ότι ο Νεϊμάρ θέλει να φύγει από την Paris Saint-Germain και να επιστρέψει στους Blaugrana. Ωστόσο, ο ίδιος λέει ότι εμείς ως Μπαρτσελόνα, είπε συγκεκριμένα, δεν ενδιαφερόμαστε για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή τη στιγμή, δεν έχει πέσει το τραπέζι. Πιο συγκεκριμένα, η δήλωσή του ανέφερε ότι, για να το πούμε πιο σωστά, λέει, διευκρινίζει κιόλας, ο Νεϊμάρ θέλει να γυρίσει, αλλά εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή τη στιγμή, δεν έχει πέσει το τραπέζι. Έγιναν πράγματα την περίοδο της αποχώρησής του που δεν μου άρεσαν. Αφήνει εδώ και κάποιες αιχμές, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα. Δεν έχουμε επαφή μαζί του, όπως και πολλοί άλλοι, έτσι και αυτός θέλει να παίξει στην Μπαρτσελόνα. Και υπάρχουν παίκτες όπως ο Πικέ και ο Φάμπρεγκας που επέστρεψαν στο παρελθόν. Όμως πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε ο καθένας. Πετάει εδώ πάλι τη σπόντα του. Προφανώς είχαν συμβεί πράγματα όταν αποχώρησε ο Νεϊμάρ, όταν είχε πωληθεί στην Paris Saint-Germain, και γι' αυτό ίσως να μην τον θέλουν αρκετοί μέσα στην Μπαρτσελόνα για να επιστρέψει. Χρήστο, πόσα τσιγάρα πιστεύεις ότι καπνίζει ο Μαουρίτσιο Σάρι? Το είδες, τα βλέπεις αυτά, δεν τα αφήνεις. 60 τσιγάρα, πόσα τσιγάρα έχει το πακέτο? 20 έχει το πακέτο, δηλαδή κάνει 3 πακέτα άνετα, σβηστά που λέμε. Ρε το Σάρι. Ναι, όμως το άλλο που δήλωσε που λέει, στα παιχνίδια δεν κάνω, γι' αυτό μας αυτή την τσίχλα συνεχώς που έχει στο στόμα του κάτι. Απαγορεύει, εντάξει, ναι, στον πάγκο δεν καπνίζει προφανώς, αλλά έχει συνεχώς αυτό το υποκατάστατο που τον βλέπουμε. Δεν μπορεί να τα αντέξει. Και πάει μετά στα αποδυτήρια, που είσαι από τα αποδυτήρια πριν από χωρίς το γήπεδο μπορεί να ξεκινάει. Στη ζούλα. Δεν το σάρε, 60 τσιγάρα τη μέρα. Και είναι όλη μέρα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τη δουλειά του την κάνει όμως, και να δούμε αν θα πάει και τη Γιούβε μέχρι τον τελικό. Θα την πάει, λες? Να δούμε. Το σηκώσει ο Ρονάλντο αγκαλιά με τον Μπουφόν φέτος. Το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στα ΠΑΟΚ, όπου από χθες το όνομα του Μίροσλαβ Στόχ είναι στο προσκήνιο με τα γραφικά. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Στέργιος Αναστασιάδης όμως. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, και φαίνεται να είναι τα πράγματα συνεχώς και καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή από τη μεγάλη ανησυχία της περασμένης εβδομάδας, σιγά σιγά βαδίζουμε έτσι, έχει βελτιωθεί πολύ το κλίμα. Έχουμε ξαναπεί, Γιώργο, την πρώτη στιγμή ότι σκοπός ήταν οι παίκτες που θέλει ο Λουτσέσκου να είναι μαζί του στην Ολλανδία. Όσο νωρίτερα θα ήταν τόσο καλύτερα για το ψυχολογικό κομμάτι του κόσμου κυρίως. Βέβαια. Για την ομάδα δεν θα έχει διαφορά. Αλλά εδώ που φτάσαμε, η προετοιμασία ξεκίνησε ουσιαστικά χθες. Πλέον δεν έχει σημασία η ψυχολογία του κόσμου, πλέον έχει σημασία περισσότερο να έχει καλή ψυχολογία ο Λουτσέσκου και να μην έχει εμπόδια στη δουλειά του. Ναι, έτσι. Η διαφαινόμενη απόκτηση του Στόχ με το καλό να τελειώσει και η διαφαινόμενη απόκτηση του Ντάγκλας, Παύλα Ντούγκλας, δεν ξέρω, θα μάθουμε πώς ακριβώς προφέρεται. Ντούγκλας Αουγούστο νομίζω είναι, θα το πει ο ίδιος. Ναι, ναι. Λογικά είναι για Ντούγκλας, αν και δεν μας βολεύει ιδιαίτερα. Ναι, ναι, το Ντάγκλας είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο και εύκολο, ναι. Τέλος πάντων, καλός προσβεσής να είναι. Το όνομα
θα το μάθουμε. Ναι. Στέργιο, επειδή έχω, ότι... για τον ναι. στόχο, επειδή οι απόψει διείστανται που λέμε από το κοινό, κάνοντα μια βόλτα στα social media και στα σχόλια που υπάρχουν, τι άποψη έχει εσύ για την επιστροφή στόχ? Κοίταξε, το αναλύσαμε διεξοδικά το θέμα στο ΠΑΟΚ 24 και με τον Σταύρο, ο οποίος χαρακτήρισε τσομπάνιδες όσους απλά γράφουν για Μαρκίς κτλ. Συμφωνώ μαζί του 100%. Σίγουρα ο Στόχ δεν ήταν πρότυπο επαγγελματία από την άποψη ότι του αρέσει καλή ζωή και καλά κάνει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ο Άρντα. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον, ποτέ δεν έδωσε μεγάλες λαβές για σχόλια. Ειδικά την τελευταία διετία, όπου πλέον είναι και πατέρας και οικογενειάρχης, είναι πρότυπο επαγγελματία. Τα νούμερα του στην Σλάβια τα λένε όλα για τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Πραγματικά είναι στην Νομίζω ότι αν ο Πάοκ πήγαινε σε μια περίπτωση παίκτη που δεν θα υπήρχε άποψη για αυτόν τον λόγο τη παρουσία του θυμάτων στο παρελθόν και έβλεπε κανεί αυτά τα νούμερα σε σεζόν με πρωτάθλημα, με παρουσία στα πρώτα του Γερμανού, δεν θα το συζητούσαμε καν έτσι να υπάρχουν αρνητικά σχόλια. Αλλά επειδή προφανώ κάποιοι δεν του άρεσε η προηγούμενη παρουσία του, ναι. Οδήγησε τη Σλάβια στους 8 του Europa League. Απέκτησε τη Σεβίλη με γκολ του Στόχ, εντάξει. Αν μιλούσαμε για ένα άγνωστο όνομα με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι δεν το συζητούσαμε καν τώρα. Ναι. Περισσότερο νομίζω έγκυται σε αυτούς που γκρινιάζουν συνεχώς για τα πάντα, στην κατηγορία αυτών που υπερασπίζονταν τον Ουάρντα και έριχναν βέλη στον Λουτσέσκου το χειμώνα. Το ζήσαμε και αυτό. Δηλαδή το κομπλεξικέ ρουμάν ήταν το πιο light. Επειδή ο Λουτσέσκου δεν έβαζε τον Ουάρντα και δεν του έδωσε 50 ευκαιρίες να αποδείξει το ταλέντο του. Εντάξει, τώρα, ο στόχος είναι όλοι αυτοί. Ο στόχος είναι για τα ελληνικά δεδομένα στο top ράφι που θα μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ ούτε το Ρόμπεν, ούτε το Ριμπερί, ούτε παίκτες που διαπρέπουν σε Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, ακόμα και Ολλανδία. Δεν μπορεί να τους πάρει, πώς να το κάνουμε. Και νομίζω είναι και στα σύντο ότι παίρνει έναν πρώην γνώριμό του, γιατί ξέρει και αυτός που έρχεται και τι ζητάει. Αυτό είναι ξεκάθαρα συν. Ναι. Οπότε η συμπεριφορά του Στόχ τα τελευταία χρόνια είναι συν. Τα νούμερά του και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι συν. Η ηλικία του 30 χρονών μια χαρά είναι για εξτρεμ. Έχει 3 χρόνια μπροστά του, ειδικά στην Ελλάδα, να μην σου πω και 5. Έτσι πως είναι οι ταχύτητες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρωταθλητισμό έκανε, εμπειρία από Ευρώπη στο υψηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο που δεν έχει καν φτάσει ο ΠΑΟΚ, έχει, δηλαδή, εντάξει. Μόνο θετικά μπορεί να πει κάποιος ότι έχει περίπτωση στόχ. Εμένα η άποψη μου είναι πάγια εδώ και χρόνια, Γιώργο, θα ήταν ευχής έργων κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να μεγαλώσει τόσο πολύ στο σκάουτινγκ, ώστε να μπορεί να ψωνίζει παίκτες από τη Λατινική Αμερική αφού έχει τα χρήματα και να δίνει 2, 3, 4 εκατομμύρια, 5 που τα δίνει έτσι κι αλλιώς. Και να παίρνει παίκτες που θα τους πουλάει 20 σε 2-3 χρόνια. Αλλά μέχρι να φτάσει στο σημείο αυτό να μπορεί να ψωνίζει απευθείας από τη Λατινική Αμερική, παίκτες δηλαδή με τεράστια προοπτική, όχι ότι ο Ντούγκλας δεν είναι, απλώς υπάρχουν και καλύτεροι, καταλαβαίνει ο καθένας. Μέχρι λοιπόν σε αυτό το σημείο, παίκτες σαν το στόχ μπορεί να αποδεχτούν και καθοριστικοί. Υπάρχει μια μερίδα, για να το κλείσουμε, που ξυνίζει στη φάση ότι ξυνά στα φύλλα. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε United, ούτε Ουντινέζε στο σκάουτινγκ, ούτε Άγιαξ, ούτε τίποτα. Έχει ακόμα πολλά βήματα να κάνει ο ΠΑΟΚ στο σκάουτινγκ. Νομίζω η περίπτωση του στόχου είναι, θα είναι μάλλον μια από αυτές που θα φέρουν μόνο κέρδη στον ΠΑΟΚ. Αν που θα έχει νομίζω στόχο την ίδια όρεξη που είχε στη Σλάβια, μπορεί για πλάκα να καταγράψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Τι να σου πω, 13 γκολ και 13 assist, όπως και πέρσι. Ναι. Που είχε 14 γκολ και 13 assist. Και τα γκολ που πέτυχε, το λέγαμε και το πρωί, είναι όλα ένα και ένα. Δεν υπάρχει γκολ που να κάνει κάποιος κίνηση, να είναι πάνω στη γραμμή ο στόχος, στην κοινή αιστεία και να σβρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Έχει και τρομερό πόδι ο Σλοβάκος. Το 95% είναι εκτός περιοχής, είτε με σουτ είτε με εκτελέσεις φάουλ και με ποικιλία και όλα στις εκτελέσεις και με δύναμη και με τεχνική κτλ. Πολύτιμη μονάδα, μακάρι να κλείσει θετικά, γιατί ήταν ζητούμενο για τον Λουτσέσκου και είναι να υπάρχει ένας παίκτης που να είναι σταθερά, όπως είναι ο Βιερίνια και ο Μάτος και ο Βαρέλα, να υπάρχει και ένας στα extreme, γιατί δεν ξέρουμε ο Λάμπρου αν μπορεί να σηκώσει αμέσως το βάρος της επίθεσης στα πλάγια και να είναι ο ηγέτης. Μακάρι ο Λάμπρου να αποδεχτεί ο ηγέτης, ποιος θα πει όχι, αλλά με την εικόνα που είχαμε πέρσι με από Ζαμπά και Λιμιό, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, δεν υπήρχε η σταθερά και γι' αυτό μοιράστηκαν τον χρόνο ένας σχεδόν. Που να κάνει τη διαφορά σε αυτές τις θέσεις, ναι.
Πάντως. Ο ένας είχε φεγγάρια, ο άλλος είχε σε κάποια φάση τον γκολ. Ο Λιμιός με τον γκολ και την assist πρέπει λίγο να δουλέψει περισσότερο. Σκαμπανεβάσματος Ζαμπά έπαιζε ο Λιμιός. Γενικότερα υπήρχε αυτό το μπες βγες. Ναι. Αλλά ο Στοχ, αν είναι υγιής, νομίζω ότι θα είναι σταθερά του ΠΑΟΚ και θα αποτελέσει από το ξεκίνημα μια πολύτιμη μονάδα. Και όταν με το καλό επιστρέψει και ο Βιερίνια, νομίζω η πτέρυγα με Βιερίνια και Στοχ. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι, για την Ελλάδα είναι ονειρική. Εννοείται. Και αριθμητικά κλείνει ο ΠΑΟΚ σε εξτρέμα αυτήν την κίνηση, Στέργιο, έτσι. Πώς και αν προκύψει μετά κάποια έκπληξη. Και να βιάσει κιόλα. Ναι, υπάρχει ο Ζαμπά, υπάρχει ο Λιμιός. Με αυτού που θέλει έχει τέσσερις. Ζαμπά, Λιμιό, Λαύρου και τον Στοχ, α πούμε. Εφόσον ναι, είναι και ο Πετρορίκη, πέντε. Σωστά, ναι, είναι. Μάλλον είναι υποψήφιο να αποχωρήσει. Πέντε. Οπότε έχει πέντε καθαρά εξτρέμ. Βγαίνει η χρονιά μια χαρά, βγαίνει και με τέσσερα γιατί παίζει και ο Μπίσεσβαρ. Ναι, και ο μπορεί Πέλκα να παίξει και ο Πέλκα κατά ανάγκη. Ναι. Ο Καντουρί αν μείνει, που εντάξει δεν είναι εξτρέμ, αλλά έχει παίζει σε αυτή τη θέση, στο πλάι. Για τον Καντουρί, του ξαναλέω, η αίσθησή μου είναι, το λέω και το μεσημέρι, ότι δύσκολα. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα αποχωρήσει. Mm-hmm. Δηλαδή στο μυαλό μου, το ξαναλέω, δεν υπάρχει για την νέα χρονιά. Είναι περισσότερο αίσθηση παρά ρεπορτάζ, είναι μια περίπτωση Λούκα Πέρεθ. Δηλαδή να παίξει να βοηθήσει. Στο Champions League και να αποχωρήσει. Ναι. Μακάρι να μείνει και να μείνει και ευχαριστημένος και να βρει και το ρόλο του που δεν βρήκε τα προηγούμενα χρόνια και έχει απλά καλές στιγμές ανάμεσα σε παιχνίδια, γιατί πρόκειται για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Αλλά νομίζω ότι επειδή το ψάχνει εδώ και 1,5 χρόνο να φύγει ο Ελκαντούρη, νομίζω πως περισσότερο κλείνει προς να φύγει παρά προς να μείνει. Mm-hmm. Ό,τι είναι, ας γίνει για καλό του ΠΑΟΚ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εννοείται. Στην τελική, ούτε ο Ελκαντουρί, ούτε ο Σπόκου, ούτε κανένα. Τα πρόσωπα έτσι. Πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μεγαλώσει, που σημαίνει να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα συνεχόμενο, να μπει στους ομίλους του Champions League, αν μπορέσει να πάρει και το κύπελο για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά ξαναλέω ότι με την απόκτηση διαφαινόμενη του Στοχ και τη διαφαινόμενη του Ντούγκλας, ουσιαστικά η αγωνία παραμένει για τον χαφ που θα αποτελέσει τη σταθερά και στον άξονα. Ναι, και για έναν φόρο μετέπειτα. Και ένας παίκτης, και ένας φόρο οπωσδήποτε, γιατί με Σβιντέρσκι και Ακπομ, εντάξει, αριθμητικά δεν υπάρχει θέμα, αλλά υπάρχει ποιοτικά και σε θέμα προσωπικότητας, που νομίζω χρειάζεται και μια ένεση ενός ποδοσφαιριστή που θα έχει και το ειδικό βάρος. Και θα υπάρχει και θέμα στο πρώτο 15ήμερο που θα έχει άδεια ο Σβιντέρσκι. Ναι. Εγώ νομίζω πάντα ότι και αριθμητικά υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορείς να πας τώρα σε μια σεζόν με τρεις διοργανώσεις, με δύο επιθετικούς. Ναι, θες οπωσδήποτε. Υπάρχουν οι τιμωρίες, υπάρχουν οι τραυματισμοί. Έτσι, έτσι. Πηγαίνεις αποστολή με ένα σεντεφόρ, ναι, αν υπάρχουν τραυματισμοί. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, βέβαια. Δεν ξέρω μήπως και ο Σβιντέρσκι επιστρέψει νωρίτερα από τις 15 Ιουλίου, γιατί μέχρι τότε αν δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ΦΟΡ, όπως μας έλεγε και ο Σταύρος το μεσημέρι, ακόμα δεν έχει ανοίξει κουβέντα για ΦΟΡ. Mm-hmm. Εν μέρει λογικό, γιατί προέχει να κλείσει ο ΠΑΟΚ στον άξονα και κατά δεύτερο λόγο και στο αριστεράκο της άμυνας, αλλά μέχρι 15 Ιουλίου θα υπάρχει μόνο ο Ακπομ και θα υπάρχει και ο νεαρός ο Μαρκόφσκι, που εντάξει δεν είναι, θα ανέβει στην Ολλανδία για να παραμείνει, εκτός πια και αν βγάλει μάτια που δεν νομίζω με βάση το τι έδειξε πέρσι στην Β' Εθνική, σε γυναικό και τρίκαλα, αλλά τουλάχιστον θα βοηθάει στα οικογενειακά διπλά, γιατί θα είναι μόνο ο Ακπομ, ξαναλέω. Ναι. Δεν ξέρω πώς γύρισε τέτοιο θέμα επιστροφής του Βιντέρσι λίγο νωρίτερα από τις 15 Ιουλίου. Να του χαλάσουν διακοπές στην Πολωνία. Ο Πολωνός διακοπές, γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν πήρε ανάσα. Ναι. Κατευθείαν ενσωματώθηκε στην Εθνική Πολωνία. Σαν πολλοί θα πούν δεν έπαιξε, δεν κουράστηκε, αλλά εντάξει δεν είναι. Έτσι όπως θα λέγαμε και για τον Μπρίγιοβιτς πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, okay, και ναι. Μόνο που είσαι καθημερινά προπονείς, αποστολές, όλα αυτά είναι και θέμα να ξεκουραστεί και το μυαλό. Έτσι δεν είναι μόνο το ότι δεν είχε συμμετοχές στη διοργάνωση. Ναι. Έτσι, ωραία. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε την πρώτη, έτσι, νέα πρόσωπα, αλλά και απουσίες, εντάξει. Εντάξει, πάντα τα τελευταία χρόνια πάω κάνει αθόρυβα την πρώτη συγκέντρωση. Ναι, έχουν κοπεί αυτά. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο τον Παδόπουλο για τον Άρη, που θα κάνει αύριο μια ανοιχτή προπόνηση στο Γκλάνδη Βικελίδη. Στον ΠΑΟΚ δεν το εφαρμόζω αυτά τα τελευταία χρόνια. Αν και παλιότερα είχε έτσι, όχι, όχι, ενδιαφέρον, βάζονταν ο κόσμος αυτά, αλλά εντάξει, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Ναι, και τείνουν να εξαφανιστούν και τα φιλικά συντούμπα με μεγάλους αντιπάλους, που και αυτό ήταν έτσι ένα. Και αυτό του έχουμε χρόνια να το δούμε. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία μεγάλη ομάδα που ήρθε για πρόβα general, έτσι. Δεν ξέρω, θυμάσαι μεγάλη, εσύ. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ένα φιλικό με. Ποια ήταν η Κυπριακή πριν από 2-3 χρόνια. Α, με πέρσι, την Ανόρθωση νομίζω ήταν. Το φιλικό αυτό που λες, αλλά ναι, όχι για. Πρόπερση νομίζω. Βασικά όχι, αυτό ήταν πριν 3 χρόνια. Πριν τη χρονιά με τον Άγιαξ. Ναι, αλλά. Εντάξει, οκ. Το πάγκο το link λίγο και για γούρι και όλα, δεν πειράζει. Ναι.
Δηλαδή αν έχουμε πάλι την κατάληξη της περσινής χρονιάς με πρωτάθλημα και κύπελο και μακάρι και ο Μύρος Champions League, ούτε θα χαλαστούμε επειδή ήταν η πρώτη ήταν κλειστή, ούτε δεν θα γίνει φιλικό στην Τούμπα, ούτε ότι η ομάδα θα κατέβει και θα ανέβει στην Ολλανδία όπως και πέρσι. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτά. Έτσι. Αυτά να είναι τα. Ακριβώς, ακριβώς. Να προκαλούν αυτά να συζητήσουμε. Πάντως, αν κάναμε την κουβέντα πριν από τρεις μέρες, θα υπήρχε προβληματισμός, αλλά εάν κλείσουν όλα θετικά με Στοχ και Ντούγκλας, νομίζω ότι θα υπάρχει απλά η αγωνία για να έρθει ο μέσος που θα κάνει τη διαφορά στη μεσαία γραμμή, στον άξονα και θα βελτιώσει και όλη τη γενικότερη λειτουργία του ΠΑΟΚ. Και μετά θα μιλάμε για ένα επιθετικό και ένα αριστερό μπακ που ακόμα δεν προκύπτει αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ κάποιον που το αποτελέσει σταθερά ή θα πάρει απλά έναν μέχρι να γυρίσει ο Βιερίνια. Μέχρι να πιστέψει ο Βιερίνια. Αλλά είναι ζήτημα δετερευού σημασία ο αριστερός μπακ. Προέχει ο ΧΑΦ που θα αναβαθμίσει όλη την μεσαία γραμμή του δικεφάλου. Σε γενικές γραμμές μπαίνουμε πλέον, μπήκαμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, θα πούμε περισσότερο από Δευτέρα. Φυσικά θα είναι και του ΠΑΟΚ 4 και ο Λίμπερο. Εννοείται, Σταύρος, με καθημερινή ενημέρωση. Να δούμε και εμείς επιτέλους ποδόσφαιρο μετά τις 11 Μαΐου ξανά. Ναι, έτσι. Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη. Τα Golden Cup της Αμερικής, ναι, αλλά αυτό περιμένει και ο κόσμος να δει ξανά τον ΠΑΟΚ στο. Θα έχουν αυτά μετάδοση ή στέργιο, μάθαμε τα τηλεοπτική, τα παιχνίδια. Κοίταξε, είναι ακόμα στον αέρα, αλλά αυτό που λέγαμε και με τον Νίκο είναι ότι στη χειρότερη θα υπάρχει το ΠΑΟΚ TV με κανονικά μετάδοση, ναι. Ανάλυση, με περιγραφή. Δεν θα μείνει ο κόσμος χωρίς ΠΑΟΚ. Έτσι. Καλό είναι αυτό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πάντα και για τους καινούριους. Οι πρώτες εικόνες της νέας χρονιάς. Και για τους παλιούς, ναι. Υπάρχει προσμονή. Μετράει ο κόσμος μία-μία τις μέρες. Έτσι. Από τις 11 Μαΐου έχουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ στο χορτάρι. Θα τον δούμε την επόμενη Τετάρτη με την Αλκμαρ. Ωραία. Γενικότερα δεν νομίζω να πρέπει να. Τα λέγαμε Γιώργο, θα θυμάσαι εδώ και πολύ καιρό, δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας για τον ΠΑΟΚ. Ας ανησυχεί για άλλες ομάδες. Να υπάρχει ανησυχία για την ομάδα μπάσκετ, ναι. Αλλά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, με τα δείγματα που έχουμε εδώ και 2-3 χρόνια, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Έτσι. Θα γίνουν και άστοχες επιλογές. Όλες οι ομάδες έχουν ιστορίες με παίκτες που δεν ανταποκρίθηκαν. Αλλά νομίζω ότι έχει βρει ο ΠΑΟΚ τους μηχανισμούς και αποτελεί και η παρουσία Λουτσέσκου την εγγύηση ότι όλα θα πάνε καλά την πρώτη μέρα, αρκεί να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Που ο ΠΑΟΚ ακόμα και πέρσι που είχε, κατόρθωσε και ανταπεξήλθε παρά τραυματίσει και ο Μαωρίσιο, ο Βέρμπλουμ και φυσικά ο Βιερίνη. Ακόμα και έτσι ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα δεν είχε αντίπαλο. Τα κάλυψε τα γενικά. Γίνεται για τους αγώνες του Champions League. Έτσι. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέργιο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Επίσης. Αυτά λοιπόν και από το Στέργιο Αναστασιάδη. Πάμε να ανακούσουμε λίγο την ώρα γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν από χθες οι προπονήσεις και μπαίνουν σιγά σιγά και οι ασπρόμαυροι σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Πριν από λίγο διαβάζουμε ότι δεν πέρασε, πήρε αναβολή το θέμα του νέου κανονισμού διαιτησίας στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ που έγινε σήμερα το μεσημέρι. Δεν υπήρξε κάποια απόφαση, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Τελικά της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ήταν να αναβληθεί η σχετική συζήτηση και τώρα πλέον το επόμενο Δέλτα Σίγμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ είναι στις 31 Ιουλίου, επομένως πηγαίνει αρκετά πίσω, ένα μήνα πίσω το θέμα αυτό με τον νέο κανονισμό διαιτησίας, είναι και ο πειθαρχικός κώδικας και οι πίνακες των διαιτητών που πρέπει να ανακοινωθούν. Όλα αυτά πάνε περίπου ένα μήνα πίσω, καθώς όπως είπαμε 31 Ιουλίου, επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση για την ΕΠΟ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.